Τρέχουμε, τρέχουμε, πάμε, πάμε. Έτσι. Κοπιάστε, 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 πουλάκια μου. Κοπιάστε, μπουμπουκοβλάσταρα. Ελάτε. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε να κάνουμε και σήμερα μεσημεριανό μου χαμπέτι. Πάμε για την εκπομπή. Ποιος αυτός? 1-0, κυρίες και κύριοι. Από τη Σέντρα με ψήλο κρεμαστό. Ελάτε εδώ στην παρέα τη δική μας, στην παρέα του Λίμπερο. Ελάτε γιατί έχουμε και σήμερα υπέροχα πράγματα να κάνουμε στο 2-3. Να παίξουμε μέχρι και τις 2.30 με αντίστροφη μέτρηση, με quiz γνώσεων, με βρες το τραγούδι, με ναι όχι γιατί, με σουξουμούξου, με τον Ατάλο, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Γιατί έχουμε δώρο μεγάλο στο τέλος εβδομάδας. Δύο μέρες, μία διανυκτέρευση με πρωινό σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο πετρόκτιστο με τα τζακούζι, τις πισίνες, τα αυτά, τα έτσι, τα αλλιώς. Καϊμάκ Τσαλάν, Λίθος Hotel & Spa. Αυτό το δώρο της εβδομάδας στο τελείωμα. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή τα 2-3. Ό,τι μηνύματα στείλετε με τη χαιρετούρα σας, με το γεια σας, με τα μπινελίκια, με τα γλυκόλογα, με τις παραγγελιές, εμείς θα είμαστε εδώ να τα βάλουμε στην κλήρωση. Πέρα δηλαδή από το χαιρετισμό, να σας συμπεριλάβουμε στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο διήμερο με την διανυκτέρευση σε ένα καταπληκτικό μέρος όπως είναι ο Παλαιός Άγιος Αθανάσιος στο Καϊμάκ Τσαλάν. Και βέβαια σήμερα κληρώνουμε και τη σακούλα κρέατα από το Κροπολείο Άγγελος στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 125. Απορία λέει ψάλτου Βίξ. Ακούστε τώρα τι σκέφτηκαν και τι παροιμία έχουμε τώρα στις γραμμές. Απορία ψάλτου Βίξ. Βίξ, όχι το Βίξ που βάζαμε ντριβές. Ο Βίχας. Δηλαδή τι έγινε, τι σκέφτηκαν με τρεις λέξεις να κάνουν παροιμία. Η απορία ψάλτου, όταν ο ψάλτης δηλαδή τα χανε, δεν ήξερε τι να πει παρακάτω. Έβηχε. Δηλαδή περιγράφει τον παπά, τον μεταφορικό παπά, όταν έχανε τα λόγια, τι έκανε, έβηχε. Να πούμε για να αποφύγει την απορία, να περάσει εκείνο το σημείο που δεν ήξερε να διαβάσει τις ψαλτικές του, τα παβουγαδί και ζωνιπά. Πάμε στις γραμμές, να θυμίσω, πλατεία Τερψιθέας Αμπελοκήπων 10, 2310 600655, το νούμερο ένα ψητοπολείο στην πόλη αυτή τη στιγμή, με τα πιο εκλεκτά κρέατα από το Κροπολείο Μιχάλης, ξέρει τι κρέατα βάζει στο μαγαζί. Στο ψητοπολείο Αθηνά. Γι' αυτό και έχει αγκαλιάσει ο κόσμος μόλις ένα μήνα μαγαζί, γίνεται χαμός και με την τηλιβεριά 2310-600-655 εκλεκτά όλα του. Όχι μόνο τα κρεατικά του, οι σαλάτες του, οι πατάτες του, όλα όσα έχει εκεί πέρα μέσα σε ένα υπέροχο καινούριο χώρο πίσω από τη Μονή Λαζαριστών. Στο ψητοπολείο Αθηνά. Θα αρχίσουμε να δίνουμε και τραπέζια για εκεί όπως σας έχω υποσχεθεί. Φυσικά. Ο δεύτερος, ο έτερος χορηγός μας, Climart Home, 917-646, κλιματιστικά, δηλές θερμότητας, Κώστας Κιωσές, Daikin, ηλεκτρικά, στη Γραβιάς, 67 δώσαμε και υπέροχα δώρα τις προηγούμενες εβδομάδες. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Γεια σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Σκιάχτηκε, έφυγε, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλό στο παιδί. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πώς είστε από το πρωί? Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Έχεις ακούσει καμιά διαφορά? Όχι. Λίγο πιο μιλητικό σε βρίσκω. Μου φύγαν λίγο τα νεύρα. Γιατί δεν νευριάζετε μόνο εσείς που είστε στα ηχεία, έτσι. Νευριάζουμε και εμείς που είμαστε από πίσω. Εννοείται, λοιπόν, αλλά θέλω να με κάτι τύπους να πούμε σαν αυτό τον απίθανο τον εισαγγελέα. Θέλω να επισημάνω ότι το επίπεδο το πρωί ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Άστο. Δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για τίποτα σε κανέναν. Θα μπορούσε ο κόσμος να πει πολλά, πολύ και χειρότερα πράγματα, αλλά βλέπεις ότι είμαι περήφανος για τους ακροατές μου. Έτσι. Και μου επιτρέπετε το. Εμείς, κοίταξε, δεν είναι θέμα προστασίας. Είναι αυτό που είμαστε. Δεν έχουμε να δείξουμε κάτι. Είμαστε αυτό. Ακριβώς. Απλό πράγμα. Δηλαδή τι είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Α, μπράβο. Τίποτα άλλο. Είσαι έτοιμος? Πιστεύω πως ναι. Ταπεινός, χωρίς εξάρσεις, με μία
τέλος πάντων, μετριοπάθεια, σήμερα θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Εντάξει. Δεν σε ακούω. Στο βάθος, σε χάνω. Βάλε με αντίστροφη. Δεν θα βάλουμε, θα βάλουμε. Θα δεις τι θα σου πω. Θέλω εύκολο, εύκολο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις 5 ξένους τερματοφύλακες που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πάμε. Γκάμπρις, Χακόμπο, Σαμοτούλσκι, ναι. Κρέσιτ, ναι. Και Φερνάντος. Πριν στεγνώσει το σάλιο του παραγωγού, παύλα ψυχαγωγού, παύλα δημοσιογράφου, παύλα ραδιοφωνατζή, πριν καν στεγνώσει το σάλιο, διέπρεψες. Καιρός, γιατί σήμερα στο μυαλό μου τους είχα τους τερματοφύλακες τους ξένους που έπαιξαν στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που λέμε, ρε Τσατσαρέ, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Χωρίς παπά αυτό, ειλικρινά. Χωρίς Χριστίνα παπά. Χειροκροτούμε λίγο. Και όχι. Στη Χριστίνα παπά, διότι. Μπράβο. Άριστη κατάσταση. Σε άριστη κατάσταση βρίσκεται, έτσι, Χριστίνα παπά. 6.50. 6.50. Σέβαλα. Φιλιά πολλά, ζουμουσού. Παναγιώτη. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Αυτό είναι το λέω για τους καινούριους μεσημεριανούς που δεν ξέρουν τι σημαίνει. Έτσι. Φιλιά, να είσαι γερός. Φιλιά. Γεια σου, αγοράκι μου, γεια. Πάμε επόμενος. 2310-287-888. Για σακούλα κρέατα παίζουμε από το κρεοπωλείο Άγγελο στη Νεάπολη. Εκλεκτά, πεντανόστιμα πεντακάθαρα και κοντονοστιμιές. Και μπαίνετε με τη συμμετοχή σας για το μεγάλο δώρο που είναι δύο μέρες, μία διανυκτέρευση με πρωινό στο Λίθος Hotel & Spa στο Καϊμάκ Τσαλάν. Πεντάμορφο το ξενοδοχείο και το μέρος. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνεις, Κωστή, η Όλγα είμαι. Γεια σου ρε Όλγα. Τι κάνεις. Καλά, μια χαρά. Δόξα τω. Καλά κι εγώ. Όλα εντάξει. Πήρα κι εγώ να παίξω μαζί σου, αλλά θέλω κάτι πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Άρα θέλω να μου πεις ένα δρόμο της Θεσσαλονίκης που έχει το όνομά σου. Το δικό μου. Ναι, το Βασιλίσσης Όλγα. Έλα, δηλαδή πραγματικά δεν πολύ, είναι. Πολύ. Αχ, Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 3.95 είναι το τηλέφωνο μου, λέει. Και το χειροκρότημα θα πάρεις. Αποθεώνεσαι. Όπως ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα σε παρακαλώ, ήταν πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Το ξέρω πάρα πολύ, με δυσκόλεψες, ρε Κωστή, πολύ. Ξέρεις τι, είχα την κουβέντα αυτή σε κάποιο που είναι δημοτικιστής. Δηλαδή είναι πολίτης δημοτικής. Γιατί είχαμε την κουβέντα προχθές και μου έλεγε ότι. Λέει, του Πανεπιστήμιου των Γιάννενων. Όχι και των Γιάννενων, ρε μπίπ, μου λέω. Δηλαδή πραγματικά. Λέει, πού έτσι πάει τώρα, λέει, τα Γιάννενα των Γιάννενων. Άρα λέω, η οδός είναι Βασίλισσας Όλγας. Ναι, δεν είναι έτσι. Γιατί λες Βασιλίσσης, η Βασίλισσα της Βασιλίσσης, γενική της Βασιλίσσης Όλγας. Ναι, Βασιλίσσης Όλγας είναι. Λέει, πρέπει να το αλλάξω γι' αυτό. Τι να σου πω, άμα πρέπει να το αλλάξει γι' αυτό, ο Θεός και η ψυχή σου. Όλγα, δώσε μου πάλι τα τρία τελευταία. 3.95. Σε φιλώ, σε χαιρετώ! Γεια σου, Όλγα! Φιλώ, καλή, γεια σου. Να σε καλά, να σε καλά. Πολύ δύσκολες ερωτήσεις στην εκπομπή, όπως βλέπετε, είμαι άτεκτος. Ναι! Καλό μεσημέρι! Ω, δεύτερο κορίτσι, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι ένα χαρέμι! Πνευματικό χαρέμι, έτσι, δεν εννοώ σωματικό, πνευματικό. Βάζετε τα μυαλά σας, τα γυναικεία μυαλά σας, έτσι το σώζω γρήγορα, να μην έχουμε θέματα. Νάντια! Έλα, Κωστή, ήθελα να πω σχετικά με το υπάνθρωποι. Εμείς δεν είμαστε υπάνθρωποι, είμαστε αρχοντάνθρωποι. Και αρχοντάνθρωποι μ' αρέσει. Εγώ το πρωί είπα υπεράνθρωποι, αλλά και μ' αρέσει και το αρχοντάνθρωποι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κυμπάριδες αρχοντάνθρωποι. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Ή λέξεις πες μου ή τραγούδι, ό,τι γουστάρεις. Λέξεις. Έχω λεξούλες. Θέλεις. Πάμε με λεξούλες. Σου λέω τις λέξεις. Γραφείο. Παστίτσιο. Εισαγγελέας. Θλίψη. Μαρμελάδα. Ας εδώ τώρα. Γραφείο, εισαγγελέας, παστίτσιο, θλίψη, μαρμελάδα. Μας ακούς ή έπεσες? Ναι. Έπεσε, ήταν πολύ δύσκολες οι λέξεις. Ξαναπάρε. Ναι, πάμε επόμενος. Ναι. Έλα. Έρχομαι ή νία ή μη ήλθον ελίλιθα ελίλιθιν. Αρχική χρόνη του έρχομαι. Καμένες λιχνίες από Παναδικές 1989. Πες τα Χριστόστομε. Ωραία τα λες. Βόρυμπο.
Εκτός ανακάλυψα, πήρα τηλέφωνο σε ένα φίλο που είχα να πάρω πολύ καιρό τηλέφωνο και μάλιστα έγινε στην εκπομπή σου, ο Εφρέμ. Ο Εφρέμ, α, βέβαια. Και το πρωί. Γαράκι μου είναι και δεν το ήξερα. Ναι. Ναι, δεν ήξερα ότι ήταν αυτό. Και μιλήσαμε και μιλήσαμε, ακούω μου λέει, που λέω, πού με ακούς, στο Κωστή, λέω, πλάκα με κάνει. Ναι. Λέει, είμαι αυτό με τους ιδίωρες του παππού, άλλο, ο Μακρυμάλης, κατάλαβα. Και, ναι, είναι, ναι. Και είναι και συνεργάτης του σταθμού. Γιατί είναι, ναι, είναι 107,4 ναι. Εφρέμ. Αχ, καλό, καλό. Πάντω να σου πω κάτι το πρωί που άκουσα ότι μα έρθει αυτό. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα media, μέλη, όπω τα λέτε σε mail και δεν ξέρω τι. Δεν ασχολούμαι καν, ασχολούμαι. Ούτε με τι κάτω ασχολούμαι. Αλλά ξέρει κάτι, αυτό μα κάνει καλό γιατί μα ενώνει και βλέπουμε ποιο είναι ο εχθρό μα. Γιατί του φίλου μα του ξέρουμε που τι έχετε, κατάλαβε. Ακριβώ. Αλλά δεν πρέπει να δίνουμε σημασία γιατί του δίνουμε αξία, κατάλαβε τι γίνεται. Ακριβώ. Δεν κατάλαβε. Όσο δυναμώνουμε θα βγαίνουν και άλλα φρούτα. Μην νομίζει και άλλα φρούτα θα βγαίνουν. Δεν πειράζει. Όπως είπες, όλα αυτά γίνονται για να συσπυρωνόμαστε, για να μην εφησυχάζουμε, για να μην βαλτώνουμε, για να μην χάνουμε τον προορισμό μας, τη συγκέντρωσή μας. Όλα γίνονται για ένα σκοπό. Πρέπει από αυτά που βγαίνουν τα διάφορα φίδια, μύδια, καραμύδια κλπ. Πρέπει να μας γίνονται μαθήματα και να παίρνουμε πάντα το καλό. Δηλαδή, κάτω από κάτι κάσχουμε, κάτι μαθαίνουμε και γινόμαστε δυνατότεροι και σοφότεροι. Οπότε δεν χρειάζεται λοιπόν, να ασχολούμαστε για τίποτα. Ηχητικό. Υπάρχει εδώ διάλογος, ο φίλος μου ο Μανώλης και η φίλη μου η Ελένη. Παλιό ηχητικό, θέλω να μου πεις ποιος, αυτός ένα μηδέν, είναι αυτός που φωνάζει από το βάθος. Γιατί κάθε φορά που κάνετε σεξ δίνετε μάχη για να έχετε οργασμό? Γιατί? Εδώ μας λέει ανάποδα πράγματα, λένε η έρευνα. Και θα δίνουμε μάχη. Για τους άντρες λέει το θέμα είναι εγκεφαλικό, ενώ για τις γυναίκες έχουν να κάνουν με τη στάση και την ανατομία. Μάλιστα. Ακούς τι λέει? Μάλιστα. Δεν είναι εγκεφαλικό για τις γυναίκες ο οργασμός, εγκεφαλικό είναι για τον άντρα. Τι λες, είναι ανάλογα είναι τι... κεφαλικό για τη γυναίκα. Σε τι στάση θα σας βρει, λέει, είναι ανάλογα. Ποιος είναι αυτός που τα γράφει αυτά? Ποιος μισογύνης λέει ότι εμείς δεν είμαστε κεφαλικές στο σεξ? Αυτός ένα μηδέν στο βάθος, ο Κωστής. Αυτός ένα μηδέν, ο Κωστής στο βάθος. Μαγικό ηχητικό, σου λέω ότι είναι τρία δωμάτια πιο πέρα. Έχω έρθει, έχω καρφώσει από το κέντρο. Δημητράκο μου. Αυτό είναι λίγο με τον ασκητή, πώς το λένε, πες τον... Τον ασκητή? Που είναι το ναι, τον σεξολόγο, πώς το λένε. Ναι, ναι, σεξολόγο, σου ασκητή. Αυτός, ναι, μοιάζει πολύ με τη φωνή του λιγάκι. Μοιάζει. Και κοίταξε, και η δική μας εκπομπή έχει σεξουαλικά μέσα, γιατί είναι μια εκπομπή σε εξέλιξη. Στοιχείο δεν νομίζω, τάκι. Καλά να περνάτε. Γεια σου Δημητράκο. Μη μασάτε. Εννοείται δεν μασάμε. Φιλιά. Μπαίνετε σε κλήρωση για σακούλα κρέατα, ναι. Γεια σας. Ναι, έλα Κωστή μου, ξαναήρθα. Έπεσες, τι έγινε, ελπίζω να μην χτύπησες. Σκόνταψα, όχι, δεν χτύπησα. Θα σου βάζω μαξιλαράκι άλλη φορά. Ναι, θα το ήθελα. Έλα, πες μου τις λεξούλες. Γεννάει λοιπόν η σύζυγός μου, το πρώτο μας παιδί. Είμαι μέσα, γιατί δεν είναι κεσαρική. Μου έχουν πει πρέπει να το ζήσεις, λέει, να είσαι μέσα, λέει, στον τοκετό. Πραγματικά, μπαίνω μέσα, ο γιατρός είναι και ακροατής. Κοιτάω δίπλα ακριβώς στο κρεβάτι, μου λέει από εδώ και κάτω δεν κοιτάς. Κοιτάς από εδώ και πάνω. Για ευνόητους λόγους, λέει, για να μπορέσεις, λέει, όταν έρθει η στιγμή ξανά να ανταπεξέλθεις, γιατί αλλιώς κούκου δεν έχει. Τέλος πάντων, τα λέω με ωραίο τρόπο εύσχυμο. Ναι, γιατρέ, δεν θα κοιτάξω. Λέω απλά από εδώ και πάνω, λέει, κοιτάς, λες, δίνεις θάρρος, κρατάς χέρια αυτά κτλ. Κοιτάω μια τεράστια μαξιλάρα δίπλα. Τεράστια, ένα, ρε παιδί μου, ένα μεγάλο πουφ. Λέω αυτό τι είναι. Αυτό είναι, λέει, για τους μπαμπάδες που λιποθυμάνε. Γιατί είχαμε, λέει, κατάγματα, είχαμε, λέει, σπασμένα κεφάλια. Αυτά, λέει, λιποθυμάνε εκεί, λέει, που γεννάει και βλέπει, λέει, αίματα, ομφάλιους λόρους. Μπα, πέφτουν κάτω. Οπότε, λέω, έχεις την καβάντζα. Άρα, λοιπόν, θα βάλω κι εγώ ένα για τους ακροατές που πέφτουν για να μην μου χτυπάνε. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Πάμε, τι θα κάνουμε. Ή τραγούδι ή δέχεις, ό,τι θες. Σου λέω εγώ τραγούδι. Ναι. Γιατί σήμερα που είναι Αγίου Στυλιανού θα γιόρταζε ένας τεράστιος, ένας που όταν λέμε μόνο το μικρό το όνομα Στέλιος είναι από μόνος του ο Στέλιος Καζαντζίδης και δεν υπάρχει άλλος. Ένα, όπως λέμε Στέλιος, όπως λέμε Στράτος, έτσι. Ιστορία, λέει, ιστορία. Λέει, υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Σκλάβα τη ζωή σου θα έχω κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Πάμε στο ρεφρέν. Είμαι τη ζωή σου. Πάρ' το δικό σου.
Δε με σβήνει κανένας. Κι αν με άλλους μιλάς και ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Αποθεώνεσαι, είσαι η επίσημη τραγουδίστρια στο ποιος αυτός ένα μηδέν, είσαι επίσημη συνεργάτηδα. Όταν βγαίνεις και δεν τραγουδάς εσύ και ο κύριος Θράσος, έχω αντιδράσεις, έχω παράπονα, να ξέρεις. Μπράβο, συγχαρητήρια. Νάντια μου, δώσε τα τρία τελευταία. 5-1-8 και σε ευχαριστώ για την αναγωγή που μου έκανες και τη θέση που μου έδωσες. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Με την αξία σου και με τη φωνάρα σου. Με την αξία σου και με τη φωνάρα σου. Εδώ είμαστε. 2310-287-888 για 4-5 λεπτά ακόμα προλαβαίνετε να μπείτε σε κλήρωση που θα κάνω για τα κρέατα. Σε λίγη ώρα δηλαδή θα κληρώσουμε μια σακούλα κρέατα για τα κρέατα από το κρεοπωλείο, το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη, αλλά και με τη συμμετοχή σας σας βάζω, όπως βλέπετε οι ερωτήσεις είναι για να γίνεται το παιχνίδι, έτσι δεν είναι για να, δεν σας βάζω δύσκολα, δεν έχει κοπεί κανένας, ό,τι και αν έχει πει, με την αντίστροφη μέτρηση, με τα quiz, με τα τραγούδια, για να μπείτε στην κλήρωση για Καϊμάκ Τσαλάν. Από αύριο θα δώσουμε και δώρο από Climart Home, καταπληκτικό και υπέροχο. Περίμενε, εδώ. Αυτό μου έχει ζητηθεί. Το βάζω μέχρι να ξανασηκώσουμε το κέντρο. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Θράσος εδώ. Γεια σου Θράσο. Σαν τα χιόνια. Σε χάσαμε. Είχα δύο τρεις μέρες. Σε χάσαμε Θράσος, σε χάσαμε. Σήμερα δεν έχει τραγούδι όμως. Δεν έχει, ό,τι θέλεις. Θέλω να πω μια φράση. Ναι. Μπορεί να είμαστε, όπως είπατε, υπεράνθρωποι, να είμαστε αρχοντάνθρωποι. Εγώ λέω το εξής. Είμαστε άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο. Σωστό. Άνθρωπος είναι αυτός που λέει, άνω θρόσκο, βλέπω ψηλά. Τέτοιοι είμαστε εμείς. Και που ξέρει να συγχωρεί. Κατηγόριστα. Και που ξέρει να συγχωρεί. Μάλιστα. Λοιπόν. Υποκλίνομαι. Respect στην άποψή σου και στον τρόπο σου. Πώς δεν συμφωνώ. Μας έπιασε στο στόμα του, εμάς, τους πατεράδες μας, τα παιδιά μας. Δεν μπορείς να λες. Και εισαγγελέας, παρακαλώ πολύ, δηλαδή άνθρωπος με μια ανώτατη μόρφωση υψηλού επίπεδου. Η εξουσία είναι μια τεράστια εξουσία. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Του επιστρέφουμε. Οτιδήποτε είπε για μας και προχωράμε. Εννοεί. Δεν έχει καμία σημασία. Αλήθεια. Λοιπόν, άλλο, πες μου, τι θες λοιπόν, πώς θα παίξουμε, τι θες. Έχω μια απορία αυτές τις μέρες, ρε Κωστή. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω, είναι έξω από το πνεύμα της εκπομπής. Δεν έχει σημασία, εδώ αλλά... συζητάμε ελεύθερα. Η εκπομπή είναι δική μας. Θέλω να ρωτήσω μια απορία μου. Ναι. Όταν ένας προπονητής αλλάζει έναν παίχτη από τον αγώνα, τον βγάζει έξω και βάζει άλλον. Ναι. Μπορεί αυτόν που έβγαλε έξω να τον ξαναβάλει μέσα πάλι μετά αν χρειαστεί? Όχι, όχι, όχι. Μπορεί αυτό που έβαλε να τον βγάλει. Δηλαδή να κάνει αλλαγή στην αλλαγή. Αυτός που μπήκε ως αναπληρωματικός μπορεί να βγει. Αυτόν, να τον ξαναλλάξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό που πήρε από τον πάγκο και τον έβαλε αναπληρωματικό, να τον βγάλει και τέλος. Δεν μπορεί όμως αυτόν που έβγαλε να τον ξαναβάλει μέσα. Αυτόν που τον αποσύρει δηλαδή. Κατάλαβα. Νομίζω κατάλαβα. Σε άλλα αθλήματα μπορεί να. Στο βόλεϊ, ας πούμε, μπαίνει, βγαίνει ο παίκτης, δεν υπάρχει θέμα. Στο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον στην παρούσα κατάσταση, έτσι όπως είναι, δεν μπορεί να ξαναβάλει. Δηλαδή, που ισχύουν, ναι. Τι, μπορεί να το μετανιώσει, δηλαδή για να πει, όχι, έβγαλα τον τάδε, θα τον ξαναβάλω. Δεν μπορεί. Μια και έξω πάει. Δεν ξέρω, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ και θα κλείσουμε μελωδικά. Γεια! Θα κλείσουμε μελωδικά. Ναι, πάμε. Το γελεκάκι που φορεί, εγώ στο χωραμένο. Τι λέξε το. Δεν θυμάμαι, δεν το ξέρω αυτό. Με πίκρες και με δάκρυα, στο χωραμένο. Με πίκρες και με δάκρυα. Στόχο φοδραρισμένο. Στόχο φοδραρισμένο. Γεια σου Θράσο, γεια σου! Φιλιά, ρε, τι γίνεται, τι ωραίος που είναι ο άνθρωπος αυτός. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Βγήκαν οι δυο τραγουδιστές μας, ο ένας μετά τον άλλον, έτσι. Και η κυρία Νάντια και ο κύριος Θράσος.
Πολύ γουστάρω. Καλό το παιδί! Good the child! Τι έγινε, όλα good! Όλα good, έλα χάρη, έλα αδερφέ μου, έλα αδερφέ μου. Τι γίνεται? Λοιπόν, θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον πατζανάκι μου τον Άλεξ. Ναι. Που αγωνίζεται αυτές τις μέρες νυχθημερών. Ναι. Γιατί έχει χοντρά ζόρια. Μάλιστα. Ο Άλεξ ο φίλος μας, ο κοινός μας φίλος. Ο κοινός μας φίλος. Ελπίζω να είναι κάτι περαστικό. Ένα φίλος, εμένα μπατζανάκι ή ίσον αδερφός. Επειδή ξέρω ότι παιδί είναι, οικογενειάρχης, άριστος στη δουλειά του, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Έτσι, ελπίζουμε να είναι κάτι περαστικό. Και να είναι όλα καλά. Έτσι. Όχι, ρε, όλα καλά. Δουλεύει πάρα πολύ. Α, αυτό. Νόμιζα επειδή πες περνάει ζόρια και τέτοια. Τώρα τα ζόρια έχουν. Ζόρια στη δουλειά. Α, σύντομα τέτοια. Πάρα πολύ δουλειά το παιδί. Πρέα σύνερα, αφού είναι μπάξι ο άνθρωπος. Δεν θα έχει. Φαίνεται 5,5 ώρα το πρωί κάθε μέρα. Αγόρι μου, αφού είναι μπάξι, σου ξαναλέω, δεν θα έχει. Εντάξει, τελείωσε. Εγώ νόμιζα μήπως είναι τίποτα άλλο. Εντάξει, έχει μεσεντέ. Ρε, παιδί μου, μήπως ήταν τίποτα άλλα ζόρια και. Όχι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Απλά ζορίζεται πολύ στη δουλειά το παιδί. Λοιπόν, σήμερα τραγούδι εσύ. Ε, ναι ρε φίλε, αφού είπαμε. Για πες. Ζεμπεκιά που τη χορεύουν οι γυναίκες. Πάρα πολύ. Ζεμπεκάρα είναι, να πω. Είναι βαριά ζεμπεκάρα. Είναι ζεμπεκάρα. Έχει εξάθρωση ομοπλάτης αυτή που την χορεύει. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο το τρέχω λίγο. Γιατί κράτησες εσύ. Έδωσα ό,τι κι αν είχα. Την τραγουδίστρια θέλω να μου πεις. Λάκα κάνει. Μαρινέλα. Μαρινέλα, μπράβο ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, αφού το πω. Πόσο ανώτερος είμαι, έτσι. Βλέπεις. Τι έκανα για πάρτι σου. Τι έκανα. Αγόρι μου. Εκεί κάτω στο τηγάνι. Έτσι. Ερχόμαστε. Κάντε γιουχού. Τους έχω τραγουδάκι. Τους έχω. Έρχεται ο μπαμπάς. Να ετοιμάσετε τραπέζι. Τους έχω τραγουδάκι. Για πες. Λάθος ιστορίες. Πλεγόνται κάθε στιγμή. Έτσι. Κι εγώ αγάπησα εσένα. Δίχως να βρω. Δίχως και βρω παρηγοριά. Παρηγοριά. Καμιά παρηγοριά. Γεια σου Χάρη. Έχομαι να σε παρηγορήσω. Δώσε μου τα τρία τελευταία. 4.59. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Γύρω γύρω ερχόμαστε και πάμε πάλι, έτσι. Να ξέρεις. Ναι, ρε φίλε. Είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος. Φιλιά, γεια σου Χάρη. Γεια σου Χάρη. Πάμε στην κλήρωση, ζούμε. 4.59 μου είπε, έβαλα ήδη, αδερφέ. Ξέρω, ναι, το έχω. Έβαλα ήδη. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν. Πουλάκια μου. Πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Διότι έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε και σήμερα. Με το διευθυντή της Φόρτσα Κώστα Βασιλόπουλο να συζητήσουμε πολλά και σημαντικά. Πολλά, έχει πολλή επικαιρότητα, έχει διάφορα όμορφα που θα συζητήσουμε, εδώ μένετε συντονισμένοι. Εμείς στις 3 παρά κάτι εξακολουθείτε και στέλνετε μηνύματα με τη χαιρετούρα σας, με τον γλυκόλογο, τον πινελικόλογο, τις αγαπάτε παραγγελιές, για να σας κάνουμε να σβάλουμε και κλήρωση για τα κρέατα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε στον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, για το καθημερινό του σχόλιο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα. Καλώς σου μεσημέρι Κωστή. Τι γίνεται? Όλα καλά. Καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλά. Λοιπόν, διάφορα θέματα υπάρχουν στην επικαιρότητα που θα θέλαμε το σχόλιο σου. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο από εχθές το βράδυ κιόλας απασχολεί τον κόσμο και τα media και τα social media. Τον συγκεκριμένο κύριο, τον κύριο Νούλη, τον εισαγγελέα, ο οποίος χαρακτήρισε τον κάθε ΠΑΟΚΤΣΗ ως υπάνθρωπο. Και θα ήθελα το σχόλιο σου για αυτό το χαρακτηρισμό. Κοίταξε να δεις. Μόνο θλίψη μπορεί να προκαλεί το γεγονός ότι ένας εισαγγελικός λειτουργός, ένας δικαστικός λειτουργός, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τέτοια λέξη να χαρακτηρίσει μια μεγάλη μερίδα πολιτών εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα που δεχτείται. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με το 70% των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας αυτούς τους Ελληνίκους να τον υποστηρίζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο κίνητρο μπορεί να έχει κάποιος
μπορεί να το πιστεύει, μπορεί να το συζητά και να το λέει. Ακόμα και ως αστείο παρέα, δεν ξέρω. Στο καφενείο. Όσα παρέα είναι αυτή και τι άνθρωποι, τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί. Αλλά δημόσια, ένας εισαγγελέας να χαρακτηρίζει έτσι το 70% των κατοίκων αυτής της πόλης, το 80% των κατοίκων της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας, νομίζω ότι συμπερνάει κάθε... Τραγικό. Κάθε είναι αλογικής. Μετά αναρωτιόμαστε πώς παράγεται η βία, τι βία την παράγουν. Τέτοιου είδους δράσεις ανθρώπων οι οποίοι θα έπρεπε να είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους υπόλοιπους και όχι παράδειγμα προς αποφυγή. Αν ένας εισαγγελέας χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εκφράσεις, ένας πιτσιδίκος στον δρόμο, ένας άνθρωπος που δεν έχει το ίδιο μορφωτικό επίπεδο, τι είδους εκφράσεις πρέπει να χρησιμοποιήσει και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί, παίρνοντας παραδείγματα από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Λες ότι τελικά πραγματικά η βία δεν παράγεται στα γήπεδα. Η βία παράγεται, η βία είναι η αντίδραση με την οποία δεν συμφωνεί κανένας με τη βία, έτσι, κανένας. Αλλά είναι αντίδραση σε τέτοιου είδους δράσεις. Θα πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ με τέτοιου είδους καταστάσεις, φαινόμενα και ανθρώπους. Που θα ήθελα πολύ να τον ακούσω, δηλαδή τι σκέφτονταν όταν δημόσια έγραφε μια τέτοιου είδους φράση, ας πούμε, χαρακτηρίζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθρων, των πολιτών, των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας. Mm. Τι είχε στο μυαλό του δηλαδή για να το πει δημόσια και να ανέβει μετά από 5 μέρες στην έδρα και να δικάσει. Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτός ο άνθρωπος με τι κρίση και πώς θα τον εμπιστευτείς για να είναι άτεκτος, για να είναι αξιοκρατικός, να είναι δίκαιος. Αυτό θα πρέπει να το κρίνουν οι ανώτεροι του. Πραγματικά εγώ εκφράζω τη θλίψη μου, την απορία, έκπληξη. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα πράγματα πέρασαν από το μυαλό μου από χθες το βράδυ, διαπιστώνοντας την πραγματικότητα, το γεγονός, διασταυρώνοντας την είδηση. Δηλαδή, μην είσαι άναυδος. Θα ανεβείς την έδρα να με δικάσει, να αποφασίσει για μένα. Ναι. Το ίδιο μυαλό που κατεβάζει αυτό το χαρακτηρισμό, το ίδιο μυαλό θα κρίνει αν κάποιος είναι ένοχος ή όχι, αν κάποιος πρέπει να καταδικαστεί ή όχι. Και λες κάτι... Ναι, και το ύφος της δουλειάς του, είναι αθλητικός εισαγγελέας. Ακριβώς, ναι, ναι. Είναι... Λες ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Είναι γι' αυτό και λέω ότι δεν θέλω να κρίνω περισσότερο. Είναι θέμα των ανωτέρων του, γιατί υπάρχει μια δομή, υπάρχει μια ιεραρχία. Θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά με την υπόθεση για να υπάρξει και μια ηρεμία στην κοινή γνώμη. Δηλαδή ο κόσμος αναστατώθηκε. Μα και είναι λογικό. Μα είναι λογικό δηλαδή. Πού ζούμε, σε ποια εποχή ζούμε. Και για ποιο πράγμα μιλάμε τελικά, γιατί τι θα πει ο Παοξής είναι υπάνθρωπος. Σε ποιον το λέει, σε ποιον απευθύνεται, 80% της Θεσσαλονίκης, στο 80% της Μακεδονίας, στο 80% της Βόρειας Ελλάδας. Πού, θα μου πεις να δεν είναι καθένα δίνα δικαιούτα, όχι βέβαια, προς Θεού. Αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, τι έχουν μέσα στην ψυχή τους, στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι τελικά. Τίποτα. Μένεις άφωνος. Είναι πολύ βασικό. Το θέμα είναι μεγάλο και νομίζω ότι δεν είμαστε αρμόδιοι. Είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε, να σχολιάσουμε, αλλά υπάρχουν όργανα μέσα στη δικαιοσύνη τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν με την υπόθεση και να ενημερώσουν και όλους τους υπόλοιπους που παρακολουθούν άναυδη αυτή τη διαδικασία. Τι ισχύει τελικά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, πού ζούμε. Ζούγκλα. Πού πάμε, ναι. Okay. Ναι. Νομίζω θα υπάρξουν και αγωγές, Κώστα, αυτό είναι βέβαιο, από ανθρώπους που αισθάνονται, ή από ανθρώπους, από οργανισμούς, από... Δεν γίνεται αυτό να μείνει αναπάτητο, δεν γίνεται να το αφήσει ο άλλος να πέσει έτσι κάτω, θεωρώ. Η απάντηση είναι η μία πλευρά, ναι. Η μία όψη του νομίσματος. Η δεύτερη όψη του νομίσματος είναι το εσωτερικό της δικαιοσύνης. Ναι. Αφορά στον χώρο των νέων. Βέβαια. Ναι. Μια αντίδραση, μια κλίση σε απολογία. Δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είμαι δικός. Ναι, κυρίως σε εξήγηση. Τι λες, σε ποιον το λες.
παράγεις βία, δηλαδή, τι μπορεί να λες και πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω, τι να πω. Είναι το θέμα συζήτησης από χθες το βράδυ. Και γι' αυτό το αναφέρουμε, Κώστα, γιατί είμαστε πάντα κοντά στην επικαιρότητα. Πολλές φορές άλλα ετοιμάζουμε, άλλα προκύπτουν, έτσι, και είναι ένα θέμα που πραγματικά, να πω τη λέξη, εξόργησε τον κόσμο. Μέσα σε όλα τα άλλα τα συναισθήματα είναι και η οργή. Πέρα από την απορία, από το ότι ο κόσμος έμεινε άφωνος, τι να πω. Μάλιστα. Το άλλο που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι, αποκαλύπτεται ότι η ερευνήτρια της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ έστειλε έγγραφο και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός για το βούλευμα των 28, για τους αγώνες, τους σημαδεμένους, τους τιμένους, τέλος πάντων τους ύποπτους, πες όπως θέλεις, και απειλείται για πρώτη φορά με ποινές Ολυμπιακός, αν και, εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει από αυτό. Απλά... Ναι, πολύ φυσιολογική εξέλιξη τη θεωρώ και είναι. Και πραγματικά έτσι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να δω πού θα καταλήξει. Εγώ την εντύπωση ότι είναι για το βούλευμα των 28. Ναι. Για την κακουργηματική αλλίωση αποτελεσμάτων. Έτσι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε. Η απορία... Το λόγο εδώ έχει η δικαιοσύνη. Οτιδήποτε προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε... Νομίζω ότι δεν δικαιούμαστε ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα σε ό,τι αφορά την είδηση. Είναι μια λογική εξέλιξη. Αυτό έπρεπε να συμβεί. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Πολλές φορές να μας εκπλήσει η κανονικότητα. Ναι. Η κανονική κανονικότητα, όχι η δική τους. Κανονική κανονικότητα, όχι. Ολυμπιακού, η κανονική κανονικότητα καμιά φορά μας εκπλήσει. Αυτό και μόνο. Αποτελεί πρόβλημα για τις δομές της κοινωνίας. Όταν η κανονικότητα σε εκπλήσει, δηλαδή το φυσιολογικό γίνεται και εμείς λέμε τι ο, δεν έχει ο. Αυτό έπρεπε να γίνει, αυτό έγινε. Το γεγονός ότι μας εκπλήσει η κανονικότητα σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα. Μάλλον ότι πολλά δεν πάνε καλά στη χώρα. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Και θα διορθωθούν όταν οι θεσμοί θα κάνουν τη δουλειά τους, όταν οι θεσμοί θα ακολουθήσουν το γράμμα του νόμου και βάσει αυτού θα κρίνουν τον καθένα από εμάς. Ναι. Όχι γιατί ο ένας έχει καράβια και ο άλλος δεν έχει να φάει, να πάρει κουλούρι. Δεν έχουν καμία διαφορά εναντί της δημοκρατίας και οι δύο είναι ίδιοι. Ναι. Καμία διαφορά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν διαφορές στην κρίση της δικαιοσύνης. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Ναι. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι τυφλή. Είσαι υψηλός, κοντός, χοντρός, αδύνατος, όμορφος, άσχημος, πλούσιος, φτωχός. Ναι. Η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη. Τελείωσε. Ναι. Γι' αυτό και θα περιμένουμε όλες τις εξελίξεις. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Γενικότερα υπάρχει μια σειρά κακουργηματικών πράξεων που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και πολλές υποθέσεις που εκκρεμούν και που κάποτε θα πρέπει να εκδικαστούν και να τελειώσει αυτός ο κύκλος. Γιατί νομίζω ότι στο τέλος αυτού του κύκλου δικαστικών ενεργειών θα έχουμε και σοβαρές εξελίξεις, θα έχουμε αλλαγή του ποδοσφαιρικού χάρτη. Λέω εγώ τώρα. Θα το δούμε στην πορεία, εάν αυτό ισχύει, εάν τελικά θα φάμε μια σούπα ανάλατη, όπως έχουμε φάει πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι, ναι. Γιατί ο κόσμος, Κώστα, αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε σε μια δημοσκόπηση, πάρα πολύ αμφιβάλλει, πάρα πολύ δύσπιστος είναι. Και σου λέει μια από τα ίδια. Του, μια από τα ίδια, ναι. Με το δίκιο του. Έχουμε δει πράγματα και θέματα να συμβαίνουν. Ναι. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα εκπλαγούμε, απλά να μην μας εκπλήσει η κανονικότητα. Το ξαναλέω. Να το θεωρούμε φυσιολογικό. Την κανονικότητα να θεωρούμε φυσιολογική και να απαιτούμε η κανονικότητα να επιστρέψει για όλους και για όλα. Και βάσει αυτής να κινείται η χώρα. Οι πολίτες, ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, η επιχειρηματικότητα, όλα. Να κινούνται βάσει της κανονικότητας. Που ξεχάσαμε πώς είναι. Και όπως είπες, το αυτονόητο το θεωρούμε κάτι που μας εκπλήσει. Και το αυτονόητο, ναι. Για το οτιδήποτε, ας πούμε. Και του τζίλου οι δράστες είναι ακόμα έξω. Σουλατσάρουν ελεύθεροι, παράδειγμα, λέω. Και η φυσική και η ηθική αστροφή, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Να αναφερόμαστε και στους ηθικούς, ναι. και στους φυσικούς και στους ηθικούς αστρουγούς.
Και στους ηθικούς. Δεν πήγαν και... μόνοι τους. Έτσι, και στους ανήθικους. Δεν πήγαν από μόνοι τους. Όσοι πήγανε μέχρι τη Λάρισα, δεν πήγανε βόλτα. Ναι. Κάποιος τους έδωσε μία εντολή. Ναι. Αυτός που έδωσε την συγκεκριμένη εντολή μπορεί να έχει δώσει κι άλλες στο παρελθόν. Ναι. Θλίψη. Περιμένει ο κόσμος και δεν είδε ούτε με την προηγούμενη κατάσταση, ούτε με την τωρινή. Για να μην βάζουμε, εμείς δεν βάζουμε ούτε κόμματα, ούτε τίποτα. Χρώματα, τίποτα. Περιμένει ο κόσμος. Δεν βάζουμε ούτε κόμματα, ούτε χρώματα σε αυτό το θέμα. Ποτέ. Εννοείται. Ποτέ. Εννοείται. Ποτέ. 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 Δεν έχουν καμία σχέση τα χρώματα και τα κόμματα με τέτοιου είδους υποθέσεις. Είναι πολλές οι ανεξερμίαστες. Το σπίτι του πήγα από την Κάικια, από εμπλισμό. Ποιος τον έκανε τον εμπλισμό? Εδώ ασύλληπτη και ατιμόρυτη η φυσική και η ηθική αστοργή. Η σφαίρα στο γραμμένο ποιος την έστειλε? Μόνη της πήγε. Μόνη της, καλά λες. Μάλιστα. Το ίδιο και εδώ. Ανεξιχνίαστες υποθέσεις, οι οποίες δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και ανισονομίας στο μυαλό του κόσμου, των Ελλήνων πολιτών. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε και για λίγο για μπαλίτσα. Επέστρεψε η ομάδα από το ρεπό και στο τέλος εβδομάδας είναι το μεγάλο ντέρμπι. Προετοιμασία, ψυχολογική, σωματική. Τι σκέψεις κάνεις για αυτό το παιχνίδι, τι αφουγκράζεις εσύ? Είναι νωρίς ακόμα. Νωρίς, θα σου πω γιατί. Ναι. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις. Ναι. Θεωρώ ότι από την Πέμπτη θα μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα καταρχήν της αγωνιστικής του κατάστασης, της αγωνιστικής κατάστασης των παικτών και του συνόλου των παικτών που θα έχει στη διάθεση του ο Φερέιρα. Ναι. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ψυχολογικά έχει αβαντάζ σήμερα και αυτό διότι είναι πλέον μεσόβαθμος με τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση του βαθμολογίου. Το ότι σύνθετα σήμερα ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας χρησιμοποιήσουμε ως βάση συζήτησης τη σημερινή κατάσταση του βαθμολογικού πίνακα. Ναι. Μεσολαβεί για τον Ολυμπιακό ένα παιχνίδι στο Λονδίνο. Σήμερα, ένα παιχνίδι που μπορεί να του προσφέρει ψυχολογία, ένα παιχνίδι που μπορεί να του αφαιρέσει επιπλέον ψυχολογία. Διότι η κατάσταση στον Ολυμπιακό δεν είναι καλή, αυτό είναι δεδομένο. Το είδαμε το Σάββατο, το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, η αγωνιστική εικόνα της ομάδας ήταν κακή, το αποτέλεσμα κάκιστο. Είδαμε πράγματα και θέματα να συμβαίνουν. Κοινή γνώμη έχει στραφεί εναντίον του Ολυμπιακού, διότι χρησιμοποίησε μια ρητορική και μια επικοινωνιακή πολιτική επιθετική για να πείσει κόσμο και κοσμάκι ότι έχει δίκιο. Όλα αυτά γύρισαν μπούμερακ και τα λέγαμε την Παρασκευή ότι υπέρχεται να γυρίσουν μπούμερακ. Όπως είπαμε την Παρασκευή ότι πιθανή μη νίκη του Ολυμπιακού στη Νέα Σμύρνη θα είναι εντελώς αναπάντεχο, θα είναι αναπάντεχο το γεγονός και έτσι χαρακτηρίζεται ως αναπάντεχο, αυτό λέει επίσης πολλά. Ναι. Και σήμερα το βράδυ μετά το παιχνίδι θα μπορέσουμε να διαβάσουμε καλύτερα το πώς είναι ο Ολυμπιακός. Η απόδοσή του, το τελικό αποτέλεσμα θα μας δώσει δεδομένα για το τέρμι κοστί, γιατί μπορεί να έχουμε μια επιπλέον αμφισβήτηση για τον προπονητή, για τον Μάρτιο. Θεωρώ καλό προπονητή. Ναι, αλλά σιγά σιγά είδες ότι στα πρωτοσέλιδά τους, στα δικά τους ΜΜΕ, άρχισε εντονότατη αμφισβήτηση κατά τον προπονητή. Σαν να παίζει το κεφάλι του δηλαδή σε αυτά τα δύο μάτς. Πάντα, φταίει ο προπονητής, μετά θα φταίνει οι παίκτες, αλλά ο Μαρινάκης δεν θα φταίει ποτέ. Ποτέ, να ξέρεις, ποτέ. Οι ευθύνες θα είναι πάντα του προπονητή, θα είναι πάντα των παικτών και ποτέ του ανθρώπου που τους έχει επιλέξει, τους έχει αναθέσει συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες. Σε πάση περιπτώσει, γι' αυτό και λέω ότι είναι νωρίς να μιλήσουμε με δεδομένα. Δεν τα έχουμε τα δεδομένα του ντέρμπι. Έχουμε κάποια πράγματα. Το Ολυμπιακός δεν είναι καλά, αλλά μπορεί σήμερα στο Λονδίνο να πάρει ένα αποτέλεσμα ανεξάρτητα με το τι θα κάνει ο Ερυθρός Αστέρας. Δηλαδή ανεξάρτητα με την πρόκληση όχι το Ευρώπα, αν θα καταφέρουν να πάρουν τρίτη θέση, μπορεί να τους δώσει ψυχολογία. Αλλάζουν τα δεδομένα. Μπορεί να χάσουν την ψυχολογία επιπλέον, δηλαδή μπορεί να έχουν απώλειες. Σε τραυματισμούς εννοείς, ναι. Σε τραυματισμούς, σε ψυχολογία, σε κατάσταση στο εσωτερικό του οργανισμού. Όλα αυτά τα δεδομένα θα τα έχουμε έτσι, θα διαμορφωθούν από σήμερα το βράδυ και από αύριο κυρίως. Που θα μπούμε στην τελική ευθεία για το παιχνίδι της Κυριακής. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουν παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Υπάρχει μια ηρεμία σε ό,τι αφορά
την καθημερινότητα και την προετοιμασία. Ελπίζω να κυλήσει η εβδομάδα ομαλά, να μην υπάρχουν δηλαδή τραυματισμοί ή αναποδιές που μπορεί να αλλάξουν, να χαλάσουν μάλλον τα πλάνα του Φερέιρα, γιατί θεωρώ δεδομένο ότι ο Πορτογάλος έχει αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του για το παιχνίδι της Κυριακής, έχει αρχίσει να σκέφτεται τον τρόπο δράσης και την ΠΑΟΚ και την αντιμετώπιση του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, το έχουμε πει πολλές φορές. Θα είναι έτοιμος όλος ο οργανισμός για ό,τι ετοιμάσει ο Ολυμπιακός και η ομάδα του Πειραιά. Ελπίζω να μην ετοιμάσει τίποτα. Ελπίζω να το δει καθαρά από την εξαιρετικά και να μην έχουν στο μυαλό του τη δημιουργία κλίματος Ριζούπολης που αποτελεί ένα λεκί, ένα στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί όσο έγινε εκείνο την Κυριακή στην Ριζούπολη, εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Είναι κάτι πόλεμο, πέρα από πόλεμος. Το δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Μια κατάσταση την οποία δεν πρόκειται να αποδεχθεί. Μέσα στην εβδομάδα θα ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές, διότι το κλίμα που δημιουργεί ο Ολυμπιακός επικοινωνιακά είναι λογικό να βάζει σε σκέψεις και προβληματισμούς και τον ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, και το Super League και την ΕΠΟ. Ναι. Αυτή η πολεμική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί, ανεξάρτητα αν έπεσε στο κενό το Σάββατο, έχει αφήσει μυρωδιά. Βέβαια. Μην κοιτάς που μαζεύτηκαν το Σάββατο μετά την αποτυχία στη Νέα Ζηλανδία. Ναι. Δεν ακούσαμε τον Μπαρμπασάβα. Τον Μπαρμπασάβα δεν ακούσαμε, βέβαια. Να μας πει τι ρεσί, Κωστή. Σε ένα παιχνίδι που τους έπαιξαν 100-0 και δεν κερδίσαν. Τι να μας πει. Για το πρόβλημα στο αρχινικό του κόρπου. Τι να μας πει. Έφτασε Κόρινθο. Έκανε βήματα πίσω, έφτασε Κόρινθο, έμαθα πριν από λίγο. Τι να μας πει. Μάτσε την πορεία. Μάλιστα. Για τον τρόπο που μάρκαρε ο Παπαγεωργίου, το παιδί προφανώς θα είχε κάτι θέμα υγείας. Μάλιστα. Άλλη μόνο, δηλαδή, τουλάχιστον πέρασε η μέση του Καραπαπά, αυτό είναι το ευχάριστο. Θαύματα κάνει η ιατρική. Και έτσι είμαστε όλοι ήρεμοι και ήσυχοι και συνεχίζουμε τη ζωή μας εδώ σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Μια πολύ ηρεμία. Ωραία, Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι. Θα τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι. Φιλιά. Να σε καλά, Κώστα. Να σε καλά. Λοιπόν, το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μαριλής, δώσε λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 39. 5. Το 5. Κάτσε λίγο, περίμενε. Εδώ είμαστε. Το 5 είναι ο Χάρης σε 4.59. Ο Χάρης σε 4.59 πηγαίνει στο κρεοπωλείο μέχρι το αργότερο την Παρασκευή. Πηγαίνει στο κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 125. Λέει, είμαι ο Χάρης. Θα μας πάρεις ένα τηλέφωνο έξω για να μας δώσει και το επίθετό σου, Χάρη, για να είμαστε τακτοποιημένοι. Ευχαριστώ όλους σας και σήμερα για τη μαζική συμμετοχή στο πρώτο μισάωρο που ήσασταν μαζί μας. Θα είμαστε πρωί 8 η ώρα έτοιμοι, κουρδισμένοι, όπως πάντα. Πρώτα ο Θεός λέμε, πάντα πρώτα ο Θεός λέμε. Ευχαριστώ και τους ανθρώπους που είναι πάντα δίπλα μας, τους χορηγούς μας. Την Glimart Home, Γραβιάς 67. Κώστας και ο ΣΕΣ, Daikin, ηλεκτρικά, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, αυτός ξέρει. Υπέροχα πράγματα έχουμε κληρώσει και θα κληρώσουμε από αύριο, θα δώσουμε και πάλι δώρο. 9-17-6-46 και βέβαια ψητοπολείο Αθηνά, εκλεκτά, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα κρεατικά από το κρεοπωλείο Μιχάλης, εκεί και με χώρο εστιατορίου, 2310-600-655, πλατεία Τερψιθέας, Αμπελοκήπων 10, πίσω από τη Μονή Λαζαριστών. Σας φιλώ γλυκά, έρχεται Γιώργος Ζαγόρας, σας φιλώ, bye, 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 bye!